Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τα περιστατικά εμφάνισης λύκων στην Κοζάνη. Αλλά παράλληλα, είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Αμιντέο, όπου σκοτώθηκε ένας νεαρός λύκος. Έχουμε στο δελτίο του West τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο από την άμεση επέμβαση του Αρκτού και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε πρώτα όσον αφορά τον λύκο ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Αμιντέο. Να μας αναφέρετε το συγκεκριμένο περιστατικό. Βεβαίως. Είχαμε ένα ατύχημα το Σάββατο που μας πέρασε στην επαρχιακή οδό, όπως είπατε, κρυφής Αμιντέου Καστοριάς. Μάλλον Καστοριάς Αμιντέου, να το πούμε, στο ύψος του οικισμού Κορισό. Ακριβώς. Κορισό. Εκεί λοιπόν. Ένα νεαρό λυκάκι προσπάθησε να περάσει τον δρόμο. Δυστυχώς η νύχτα αλλά και η ταχύτητα στην περιοχή, όπως έχουμε πει πολλές φορές, επαρχιακοί δρόμοι θέλουν προσοχή, το έχουμε πει και μαζί και κάποιες πολλές φορές το έχουμε πει σημάνει αυτό. Χτύπησε το λυκάκι. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Το ζώο μεταφέρθηκε στην κοινωνική υπηρεσία Καστοριάς. Από εκεί συλλέξαμε δείγματα για DNA εμείς σαν ομάδα με τις επέμβασης, αλλά και εξίσου. Ληφθήκαν δείγματα για τη λύση, γιατί ο λύκος είναι λυσίποπτο ζώο, αλλά και η περιοχή μας είναι λυσίποπτη. Μάλιστα, υπήρχαν άλλα τέτοια περιστατικά την τελευταία περίοδο εκεί. Πρέπει να υπάρχει κάποιο σε εκείνο το σημείο κάποια μικρή αγέλη λύκων. Ακριβώς, έχουν μια μικρή αγέλη λύκων που δραστηριοποιείται από το 2011 με 2012. Είναι μια οικογένεια ουσιαστικά που δυστυχώς δεν μπορεί να αυξήσει το πληθυσμό της, αλλά απλά μειώνεται γιατί η περιοχή, στην ίδια περιοχή έχουν σκοτωθεί άλλα τέσσερα ζώα από τότε. Έτσι πιθανολογούμε ότι και το ζώο που σκοτώθηκε είναι από την ίδια γέλη. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στην Κοζάνη. Έχουμε περιστατικά εμφάνιση λύκων στην Κοζάνη. Υπάρχει έντονη ανησυχία το τελευταίο χρονικό διάστημα στους κατοίκους της περιοχής της Κοζάνης, εκεί στον άξονα Κοζάνη-Λευκόβρηση. Είχατε μια σύσκεψη τις προηγούμενες μέρες με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι απόφαση πήρατε τώρα, γιατί υπάρχει έντονη ανησυχία? Σήμερα εμφανίστηκε και ένα περιστατικό στο topocalypto.gr ότι βρήκε το σκύλο του κομματιασμένο. Πιστεύει ότι δέχτηκε επίθεση από λύκο εκεί στην περιοχή Κταίου Λευκόβρηση Κοζάνης. Η ανησυχία, όπως είπατε, είναι έντονη. Έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είχαν έρθει παράγοντες από την περιοχή, είχαν έρθει φορείς που εκπροσωπούνταν από φορείς από την περιοχή. Αποφασίσαμε και είπαμε ότι πρέπει να τοποθετήσουμε κάμερες εκεί, να δούμε το χώρο όπως είναι, να προσπαθήσουμε με παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα αφιλόξενο περιβάλλον στα ζώα να φύγουν από την περιοχή. Είμαστε ήδη σε εξέλιξη, ήδη έχουμε κάνει επίσκεψη εκεί στην περιοχή. Τοποθετούμε τώρα τις κάμερες γιατί πρέπει να ξέρουμε το πώς κινούνται τα ζώα. Τοποθετήθηκαν οι κάμερες, έχουν τοποθετηθεί οι κάμερες στο σημείο ή ακόμα? Όχι, ακόμη δεν έχουμε τοποθετήσει κάμερες. Ξέρετε, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό το πρωτόκολλο θα μας δώσει και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Το θυμητό τουλάχιστον αποτέλεσμα που θέλουμε. Έτσι λοιπόν και σήμερα, όπως είπατε και εσείς, με πήρε ο ιδιοκτήτης του σκύλου με ένα τηλέφωνο, μου ανέφερε το γεγονός. Δεν αφισβητούμε κανένα γεγονός. Απλά πρέπει να τοποθετηθούν οι κάμερες ώστε να μπορούμε να πιστοποιήσουμε και εμείς και να διαπιστώσουμε ουσιαστικά το πού κινούνται τα ζώα. Μάλιστα. Νομίζω ότι στις επόμενες μέρες, κύριε Βαγκάτσα, θα έχουμε να σας πούμε και νεότερα για όλη αυτή την επιχείρηση. Εσείς με ποιον επισκεφτήκατε την περιοχή εκεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εκείνο το σημείο, με ποιον επισκεφτήκατε την περιοχή για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει? Την περιοχή την επισκεπτόμαστε πάντα με τη δασική υπηρεσία. Και με παιδιά που ανήκουν στην ομάδα με επέμβαση, αλλά και με τη δασική υπηρεσία της περιοχής σας. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε κάποια πράγματα για την περιοχή και θα προχωρήσουμε σύντομα ώστε να μπορέσουμε να διώξουμε τα ζώα. Σε ενέργειες που θα μπορέσουν να αποτρέψουν τα ζώα από την περιοχή. Ελπίζουμε ότι σε λίγες μέρες θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα, αρκεί να είναι και ο κόσμος αρρωγός σε αυτό που κάνουμε εμείς. Και έχουμε δώσει οδηγίες γι' αυτό. Μάλιστα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εντοπίσει οτιδήποτε, τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα, να το γνωρίζουν κιόλας? Ειδοποιούμε άμεσα τις αρχές και δεν την αστυνομία, που η αστυνομία θα ειδοποιήσει τις ανάλογες αρχές που θα χρειαστεί να πάνε στην περιοχή. Επίσης δεν πρέπει να έρθουμε πιθανή λόγο
σε εμπλοκή με κανένα ζώο από αυτά, με κανένα λύκο ή με κανένα ζώο που είναι στην περιοχή. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να τραυματιστούμε. Μάλιστα. Πώς πιστεύετε ότι εμφανίστηκαν οι λύκοι σε εκείνη την περιοχή? Αυτό δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια καθόλου εδώ στην περιοχή μας, ειδικά στην Κοζάνη. Όλα είναι ζήτημα τροφής. Ο λύκος είναι τροφοσυλλέκτης. Το να επισκεφτεί την περιοχή σίγουρα κάπου βρίσκει και τρώει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αφαιρέσουμε από το λύκο όλοι μαζί. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παναγιωτόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Σας ελπίσουμε να έχουμε τις επόμενες μέρες τις ανάλογες εξελίξεις και φυσικά να λυθεί το πρόβλημα για να μην έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά όπως το σημερινό με το σκύλο που όπως εικάζεται, όπως λέτε κι εσείς, ότι δέχτηκε επίθεση από λύκο. Να μην παρεξηγηθώ, κύριε Βαγκάτσα, δεν αφισβητώ τίποτα. Απλά πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες να έχουμε κι εμείς κάποια στοιχεία πιο επίσημα. Επειδή λέτε υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το καταλαβαίνω εγώ. Πόσο καιρό δηλαδή θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία να τοποθετηθεί, την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες? Ελπίζουμε μέσα σε μια εβδομάδα από τώρα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχετε εντοπίσει δηλαδή τα σημεία που θα τοποθετήσετε τις κάμερες για να δείτε τι θα γίνει? Έχουμε πάρει πληροφορίες, ξέρουμε το χώρο και θα δούμε τι θα γίνει.